Επιστρέψαμε και τώρα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα και την ενημέρωση. Θα ξαναγυρίσουμε σε πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολλές οι φορές που βλέπουμε έναν ιερέα να κάνει χρήση των social media, αλλά με τι τρόπο, να δημιουργεί βίντεο και σε αυτά τα βίντεο να συνδυάζει τις εκκλησιαστικές συμβουλές, το χιούμορ και φυσικά την τεχνολογία. Ο πατέρας Παύλος, σε μια προσπάθεια να έρθει πιο κοντά στα νέα παιδιά, στη νεολαία, το κάνει και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρησιμοποιώντας βέβαια την εφαρμογή του TikTok. Μάλιστα, οι followers του ανέρχονται σε 81.000 περίπου. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο. Πόρτα ρε και δεν κλείνει. Άσε, θα την κλείσω εγώ. Και δεν κλείνει. Βγάλε το χέρι σου την πόρτα. Βαγγέλη! Μια μέρα θα σας λύσω το οικονομικό σας πρόβλημα. Βαγγέλη! Να καλησπερίσουμε τώρα τον πατέρα Παύλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλώ μαζί σας. Όπως είπα, δεν είναι κάτι πολύ σύνηθες αυτό, δηλαδή ένας ιερέας να δημιουργεί βίντεο στα social media και να συνδυάζει φυσικά τις εκκλησιαστικές συμβουλές, γιατί αυτό κάνετε. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια, αλλά πάντα με μία δόση χιούμορ. Ναι, δεν είναι εύκολο να το καταθώσεις αυτό, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει κιόλας κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν το ξανά δει να το ξανακάνει κάποιος άλλος. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Τι μου είπατε? Και εγώ ακριβώς αυτή την εντύπωση έχω. Θέλω να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Η ιδέα ήταν δική σας, πώς προέκυψε? Αυτό ξεκίνησε μιλώντας με τα παιδιά του κατηχητικού και λέγοντας ας πούμε πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τους νέους. Τα παιδιά μου προτείνανε να ανοίξουμε ένα προφίλ στο TikTok. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια στο Facebook, αλλά έχει αποτύχει. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια στο Instagram, αλλά έχει αποτύχει. Οπότε είπαν τα παιδιά να κάνουμε, λέει, πάτε και μια απόπειρα στο TikTok. Κάναμε την απόπειρα στο TikTok, ανεβάσαμε κάποια βίντεο στην αρχή. Να σας πω, γιατί δεν πήγανε και τόσο καλά. Μέχρι που κάναμε το πρώτο χιουμοριστικό. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η άνοδος. Κάποια στιγμή αυτά τα βίντεο εμένα μου ανοίξανε την πόρτα το live να μπορώ να μπαίνω μέσα, ώστε να μιλάω σε δωμάτια που μπαίνουν, ξέρετε, που ανεβαίνουν πάνω σε παράθυρα και συζητάνε μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα να ανοίξω δικό μου live και να γίνει πλέον ένα κατηχητικό μέσα από το τοίχο, όπως γίνεται κάθε μέρα από τον Αύγουστο και εδώ. Η σχέση σας με την τεχνολογία μέχρι πρότινος, πριν ανοίξετε λογαριασμό σε αυτήν την εφαρμογή, ποια ήταν? Καμία. Καμία. Η σχέση με την τεχνολογία δεν ήταν καμία. Αφού να φανταστείτε και να συνδεθώ τώρα μαζί σας, έπρεπε να μου τα παιδιά τι πρέπει να κάνω. Δεν θα έχω σχέση με την τεχνολογία, πέραν το ότι πρέπει να πατήσω αυτό το κουμπί και αυτό το κουμπί. Τα υπόλοιπα τα έχουν αναλάβει τα παιδιά και τα κοιτάνε. Αντί κάποια βίντεο που θα ανεβάσουμε στο YouTube ή το να στήσουμε τα μηχανήματα για το live το βράδυ, έχουν αναλάβει τα παιδιά. Μια φορά πήγα να τα αναλάβω εγώ, δεν τα κατάφερα. Τα βίντεο σας πάντως συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και οι followers σας ανέρχονται σε 81.000 περίπου. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα το έλεγε κανείς, αφού ανοίξετε το λογαριασμό στις αρχές καλοκαιριού, σε κάποιους μήνες αυτό. Ο κόσμος, τι σας λέει, τα νέα παιδιά, τι μηνύματα λαμβάνετε? Στην αρχή τα παιδιά ήταν αντιφυλακτικά. Προφανώς δεν είχαμε ξαναδεί κάποιον ιερέα, ας πούμε, έτσι να κατεβαίνει και να τα προσεχθεί στην ηλικία τους, γιατί η νεολαία πρέπει να κατέβει στην ηλικία της, να μιλήσεις και να μην περιμένεις να ανέβουν εκεί με στην δική σου ηλικία πάνω. Λοιπόν, και στην αρχή ήταν λίγο διστακτική, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τον καιρό κέρδισαν την εμπιστοσύνη μου, τα παιδιά κέρδισαν τη δική μου. Και έτσι έχει γίνει αυτό το προφίλ το οποίο βλέπετε και εσείς με τις πολλές προβολές και με τους πολλούς followers.
Πέρα από τα θετικά, έχετε λάβει αρνητικά μηνύματα, βρεθήκατε αντιμέτωπος με αρνητικές αντιδράσεις από τον κόσμο γενικότερα? Όχι από τον κόσμο, όχι. Από το λαό, από το κρίνιο δεν είχα καμία. Δηλαδή, αν εξαιρέσετε ένα-δύο σχόλια, δύο όλα, δεν είχα. Από τους ίδιους τους κληρικούς είχα κάποιες έτσι μικροεπιθέσεις, αλλά το τακτοποίησα. Και να συνεχίσετε. Αν είναι σε αυτό το σημείο, αν μπορούμε να δούμε και κάποιο βίντεο ακόμα. Παρακαλώ. Με ήχο. Πέρα από πλάνα, αν μπορούμε να έχουμε και ήχο. Εντάξει, θα σας δώσω λίγο χρόνο. Όχι. Τώρα, τα επόμενα βίντεο, πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία, ενώ πώς τα προγραμματίζετε? πώς γυρίζετε τα βίντεο? Ναι. Λοιπόν, ξέρετε γιατί γυρνάω. Όταν θέλουμε να γυρίσουμε ένα βίντεο, εμείς εδώ, καλούμε πολεμικό συμβούλιο. Τι θέλω να πω. Μαζεύονται τα παιδιά. Εγώ έχω κάποιες προτάσεις, δηλαδή να γυρίσουμε αυτό το βίντεο, να γυρίσουμε αυτό το βίντεο. Τα παιδιά βέβαια, επειδή είναι πολύ πιο έξυπνα από μένα, ναι. Ναι, πάτε, δεν θα γυρίσουμε αυτό, θα γυρίσουμε εκείνο, ή θα κάνουμε αυτό τον ήχο, ή θα κάνουμε τον άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας πυρετός ορισμένες φορές όταν είμαι εδώ, όταν δηλαδή μαζευόμαστε για να βγάλουμε το βίντεο, και έτσι γίνεται. Βέβαια, όταν το γυρίζουμε, τις περισσότερες φορές, θέλαμε να γυρίσουμε και τα παρασκήνια που είναι, ξέρετε, που είναι πίσω από την κάμερα. Να. Εκεί που γίνεται το μεγαλύτερο γέλιο είναι εκεί, δεν είναι στα βίντεο. Αλλά τα παιδιά έχουν τον πρώτο λόγο. Τώρα, να δούμε αν μπορούμε κάποιο... Ναι. Να δούμε κάποιο βίντεο με ήχο, αν μπορούμε. Όποιο θέλετε. Ωραία, εντάξει. Πατέρα Παύλο, πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Στα νέα παιδιά ενδεχομένως που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή, αλλά γενικότερα όμως και στον κόσμο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στα παιδιά κάναμε λάθη. Επειδή λοιπόν κάναμε λάθη, τους ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη. Και τους παρακαλώ να γυρίσουν πίσω στη θέση. Αυτό είναι που μπορώ να πω. Και αυτός είναι ο σκοπός μου, να εμείς να γυρίσουμε όσο περισσότερο νέος μπορούμε πίσω στη θέση. Πατέρα Παύλο, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ την καρδιά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Θεός μαζί σας.